εξαρσία δηλαδή από την πολιτεία. Και επίσημα και η καθόλια στις πατέρες αυτές, γιατί την τελευταία φορά μου δώσαν το δόνο της πατέρας. Ποια κυβέρνηση, δεν ξέρω την απάντηση, δεν γνωρίζω αν είναι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, απλά με ενδιαφέρει. Ποια κυβέρνηση αυτά 30 χρόνια φάνηκε ότι σας αφουγκραζόταν περισσότερο? Κοιτάξτε, σήμερα και η κυβέρνηση είναι από τα πρώτα χρόνια τότε το Πασόκ, τότε είχαν έρθει ότι πηγαίνουν οι ειδικές τομές στην τοπική αυτοδιοίκηση. Και η αλήθεια είναι όχι με το επειδή είστε πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, επί ΣΥΡΙΖΑ πήραμε χρήματα από το πρόγραμμα. Το θέμα της πολιτικής προστασίας είναι μεγάλο, μεγάλο. Γιατί όταν λέμε για πρόληψη, δεν μπορούμε να λέμε συγχρόνως ότι δεν το γνωρίζουμε από τώρα. Μόλις το αναφέρατε, 60.000 ευρώ. Είναι πολύ λίγα τα χρήματα. Προϋπολογισμός. Όταν ακόψει τα χόρτα είναι. Έτσι είναι. Τότε χόρτα. Μην εκπλαγεί κανείς εάν δούμε μια καταστροφή πάλι. Και μετά λένε, αυτά έχουμε, αυτά δουλεύουμε. Αυτή είναι η αντίδραση της κυβέρνησης. Δεν μας είναι τις ανανεώσιμες και την... Είσαι ο παπάς. Ο παπάς έχει βάζαρο και αμήνα, από γωνία δηλαδή. Ένας και στο ιδιωτικό βάζαρο. Θα πληρώνουν με τις όλες, όπως είπε εσείς και το Σάρι. Είμαι οικονομολόγος καθηγητής. Θέλουμε πάρα πολύ πίσω στην περιοχή μας. Παλεύω περισσότερο για την ανάπτυξη του φυσικού κάλους αυτής της περιοχής και ιδιαίτερα της καράτας του Ποτονού Καλαμά που συμβαγίζεται καταράκτης, από τους οποίους το ποδιό πήρε και τα όνομα. Όπως βλέπετε είναι μεγάλη. Έπειτα προχωράμε εδώ δίπλα. Εδώ βλέπουμε στην προθήκη και ένα αντίγραφο της στολής του Έλληνα αξιωματικού της εποχής, υπολογαγού συγκεκριμένα, η οποία φέρει και το αριστείο της ανωτερίας, το Λευκόντο Σταυρό, με τον Άγιο Γιώργιο στη μέση. Και ουσιαστικά ήταν ένα από τα πιο σημαντικά πρόσωπα εδώ στη μάχη, καθώς ήταν υπεύθυνος για την εγχείρωση εδώ της περιοχής. Θα περάσουμε εδώ πέρα στην προθήκη αυτή. Εδώ θα δούμε άλλο ένα αντίγραφο που είναι η στολή του Έλληνα Οκλίδη, του Έλληνα στρατιώτη, η οποία είναι κατασκευασμένη από τσόχα, το οποίο ήταν ζεστό κειμενωτικό υλικό. Και τοπικά μας προϊόντα. Έχουμε το τσάι, έχουμε τη φιλόπιτα, έχουμε τη ρίγανη. Μέλι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Συνεχίστε δυνατά και να ξέρετε ότι κάποιοι στην Αθήνα σας σκέφτεται. Η εξωματική αντιπολίτευση σας σκέφτεται.